Ξεκίνησε το Σάββατο το πρόγραμμα στηρώσεων του Δήμου Σερών που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελλήνων Εθελοντών Κτηνίατρων. Το πρόγραμμα των στηρώσεων που θα συνεχιστεί για τα επόμενα 3 Σαββατοκύριακα, να σημειωθεί ότι οι κτηνίατροι του Δημοτικού Κοινοκομείου το 2015 στήρωσαν 190 δέσποτα ζώα. Αναφερόμενο στο πρόβλημα των αδέσποτων, ο κ. Αγγελίδης, ο Δήμαρχος Σερών, δήλωσε πως είναι ασύνθετο χρόνιο πρόβλημα που γίνεται οξύτερο από την αμέλεια και την εγκατάλειψη των ζώων από μια μερίδα συμπολιτών μας και του ζήτησε να μην εγκαταλείπουν τα ζώα γιατί έτσι δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης των Σερών. Κάθε χρόνο με τους Έλληνες εθελοντές κτηνιάτρους κάνουμε στηρώσεις στο Δημοτικό Κοινοκομείο. Λοιπόν, θα έρθουν για 3-4 Σαββατοκύριακα, ήδη ξεκίνησαν τις στηρώσεις. Πρέπει να υπενθυμίσω και να πω ότι ο Δήμος Σερών στο κοινοκομείο του σε όλη τη διάρκεια του έτους κάνει στηρώσεις με τη μόνη μου κτηνίατρο που έχουμε αλλά και με έναν εξωτερικό συνεργάτη κτηνίατρο. Για το 2015 μέχρι τώρα έχουν γίνει περίπου 200 στηρώσεις και τώρα με τους Έλληνες εθελοντές κτηνίατρους θα κάνουμε κι άλλες. Ό,τι αστήρωτο, αδέσποτο ζώο υπάρχει στο κοινοκομείο και γενικά στο Δήμο Σερών, αυτά θα στηρωθούν. Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για το Κοινοκομείο, Χρήστος Γρηγοριάδης, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που θα καταβάλει προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων και τόνισε ότι απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας ώστε να μην πολλαπλασιάζονται τα εγκαταλελειμμένα ζώα. Όπως και πέρυσι και προπέρυσι, έτσι και φέτο, ο Δήμος Σερών σε συνεργασία με τους Έλληνες κτηνιάτρους εθελοντές ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των στηρώσεων το Σάββατο, το οποίο θα συνεχιστεί για 3 εβδομάδες. Από ό,τι μου είπαν οι γιατροί και αν μπορέσουν και περισσότερο, έτσι ώστε να στηρώσουμε όλα τα ζώα τα οποία βρίσκονται στο κοινοκομείο και όχι μόνο. Αφού τελειώσουμε με αυτά, θα συλλέξουμε ζώα από τον Δήμο, θα τα στηρώσουμε και θα τα επανεντάξουμε στο περιβάλλον τους. Η Δημοτική Αρχή καταβάλει κάθε προσπάθεια, αναφέρει ο Δήμαρχος Σερών, προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα των αδέσποτων ζώων. Με τις υποδομές και τα μέσα που διαθέτει, προσπαθεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Και έτσι για μία ακόμη φορά, για να ενημερωθεί ο κόσμος, θα πω πόσο μας δυσκολεύει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος για τα αδέσποτα, γιατί δεχόμαστε πολλά παράπονα από τον κόσμο. Ο νόμος τι λέει, τα παίρνουμε τα αδέσποτα, τα πηγαίνουμε στο κοινοκομείο, τα ταΐζουμε, τα ποτίζουμε, τα εμβολιάζουμε και τα στηρώνουμε και εν συνεχεία τα πάμε από εκεί που τα πήραμε. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το θέμα. Πρέπει όμως να τονίσω και να πω ότι το πρόβλημα αυτό το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, διότι εγκαταλείπουμε τα ζώα έξω, τα αφήνουμε ελεύθερα όπου να είναι, να βρουν την τύχη τους. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία. Συνήθως παίρνουμε ένα σκυλάκι, όσο είναι μικρό το χαιρόμαστε και μόλις μεγαλώνει το σκυλί και μεγαλώνουν οι φροντίδες και η ευθύνη, το εγκαταλείπουμε. Λοιπόν, εγώ θα παρακαλούσα τους συμπολίτες μου να μην εγκαταλείπουν τα σκυλιά, να μην τα αφήνουν ελεύθερα στους δρόμους, να τα φροντίζουν. Το πρόβλημα το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι και εν συνεχεία εμείς οι ίδιοι δυσαρεστούμαστε από το πρόβλημα που ζούμε και καταγγέλνουμε συνεχώς. Ο κόσμος δεν τα θέλει τα σκυλιά, ναι, λίγοι είναι αυτοί που τα θέλουν. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν μας επιτρέπει να κρατάμε τα σκυλιά μέσα στα κλουβιά, παρά μόνο εάν είναι επιθετικά. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να μαζέψουμε τα αδέσποτα, να τα στηρώσουμε, να τα εμβολιάσουμε, να τα θεραπεύσουμε αν είναι ασθενή. Εάν υπάρχει λόγος ασθένειας και πρέπει να μείνουν στο κοινοκομείο, θα μείνουν. Και αν είναι επιθετικά, διαφορετικά, μας επιβάλλει ο νόμος να τα επανεντάξουμε στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κοινοκομείου, καθώς όπως τόνισε, ο Δήμος Σερών έχει κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Ως Δήμος Σερών έχουμε, θα έλεγα, το καλύτερο ή ένα από τα καλύτερα κοινοκομεία. Για το κοινοκομείο μας έχουν δαπανηθεί περίπου 230.000 ευρώ. Λοιπόν, εμείς ως Δήμο Σερών έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αλλά αν οι ίδιοι οι πολίτες, κοιτάξτε, ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, αν οι ίδιοι οι πολίτες δεν τα φροντίσουν, δεν μεριμνήσουν, δεν αποκτήσουν την κατάλληλη παιδεία, δεν πρόκειται ποτέ
ούτε να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, ούτε καθαρή πόλη να έχουμε, ούτε σωστό κυκλοφοριακό. Λοιπόν, πολλά θέματα της καθημερινότητας ξεκινάνε από έλλειψη παιδείας και κακή νοοτροπία.